έχουμε ακόμα μία ζωντανή σύνδεση με ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους, καθώς έχουμε να κάνουμε με χειροποίητες λαμπάδες από αγνό, με παραδοσιακό τρόπο βέβαια, με λισοκέρι. Σωστά, Εύη? Πολύ σωστά. Είναι η απλότητα, έχουμε δώσει και το σχετικό τίτλο, η απλότητα της παραδοσιακής κατασκευής είναι αυτή η οποία μαγνητίζει τα βλέμματα και προκαλεί έτσι μια ξεχωριστή εντύπωση και μας αγγίζει και μέσα μας. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Γιάννη Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι μελισσοκόμος από το Ωραιόκαστρο και ποιοτικός ελεγκτής τροφίμων, βέβαια, ιδιότητα. Πάμε στον κύριο Θεοδωρίδη να μας πει περισσότερα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, όπως βλέπετε. Από το θολό τοπίο της Κρήτης. Έχουμε εδώ αφρικανική σκόνη, μας ταλαιπωρεί κάποιες μέρες. Ναι, βρέχει σε εσάς. Θα περάσει. Ψιλόβροχο. Μια... Το αναμένουμε. Βρέχει, μία μας αφήνει. Για πείτε μας, κύριε Θεοδωρίδη, χειροποίητες λαμπάδες από αγνό με λισοκέρι. Βεβαίως. Εμείς είμαστε μελισσοκόμοι από το 2015. Και σιγά σιγά, πέρα από το μέλι στην αρχή, βάζαμε και άλλα προϊόντα. Πρόπολη, γύρι, βασιλικό πολτό, τις κεραλιφές μία-μία, σπρέι πρόπολης, τέλος πάντων ό,τι βγάζει η κυψέλη. Αυτό που θέλαμε τόσο καιρό να κάνουμε ήταν να κάνουμε κεριά στο κέρι. Δεν μας έφτανε ο χρόνος, ψάχναμε για ωραία καλούπια, δεν μπορούσαμε τέλος πάντων να τα συνδυάσουμε όλα αυτά. Ώσπου φέτος μας ήρθε η ιδέα, αφού έχουμε τις κυρίθρες. Αυτό εδώ είναι ένα φύλλο κυρίθρας, όπως βλέπετε. Μάλιστα. Είναι ένα κανονικό φύλλο κυρίθρας, το οποίο το βάζουμε στο πλαίσιο μέσα στην κυψέλη, το σειρματώνουμε το πλαίσιο και το κολλάμε πάνω στα σύρματα του πλαισίου και το βάζουμε μέσα στην κυψέλη αυτό εδώ και μετά οι μέλισσες κάνουν τη δουλειά τους. Αρχίζουν και το χτίζουν σιγά σιγά και γίνεται η γνωστή σε όλους μας κυρίθρα που μετά εδώ πέρα μέσα τη γεμίζουν με μέλι, με γύρι ή μπορεί και η βασίλισσα να γεννάει σε αυτά εδώ τα κελιά. Λοιπόν, η αρχική μορφή είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι 100% γνήσιο κερί. Αυτό εδώ το παίρνουμε εμείς, το ζεσταίνουμε, το κόβουμε σε ένα ειδικό σχήμα, το ζεσταίνουμε, βάζουμε στη μέση το φυτίλι, το πλάθουμε και το κάνουμε λαμπάδα. Είναι αυτή εδώ η μορφή της λαμπάδας, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Ναι, βέβαια. Αυτή η λαμπάδα και μετά περνάμε ένα σχοινάκι γύρω-γύρω και βάζουμε διάφορα σχέδια. Έχουμε πάρει διάφορα μοτίβα και τα βάζουμε. Καραβάκια, πεταλούδες, πασχαλίτσες. Διάφορα μοτίβα. Με καλό Πάσχα, έχουμε πολλά μοτίβα. Αυτό, άμα, αν μπορούσαν να το μυρίσετε αυτήν εδώ τη στιγμή, αυτή η μυρωδιά είναι αυτό που λέμε. Είναι φανταστική. Είναι μοναδική αυτή εδώ η μυρωδιά και η αίσθηση. Είναι κερί. Δεν είναι τίποτα άλλο. Δεν ξέρετε, έχει για να προχωρήσει, κύριε Θεοδωρίδη, κάποιο. Και να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να αγαπάει την παράδοση, τον τόπο του, την ιστορία του, να είναι ευαίσθητος. Δεν ακολουθεί λοιπόν τον εύκολο τρόπο, αλλά προσπαθεί να προκαλέσει την εντύπωση με αγνά παραδοσιακά υλικά και με μια κατασκευή που μυρίζει η Ελλάδα. Αυτό νομίζω καλό το είπατε. Προσπαθεί να προκαλέσει την εντύπωση. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Και δεν είναι εύκολος αυτός ο δρόμος. Όντως, δεν θέλω να ευγολογήσω τα γένια μου. Καθένας στο επάγγελμά του διανύει δυσκολίες. Και εσείς φαντάζομαι ώρες ολόκληρες είστε εκεί πέρα κάτω για να μπορέσετε να βγάλετε μια εκπομπή. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λογικό είναι. Και εμείς κάτι τέτοιο κάνουμε. Άλλο το αποτέλεσμα του ενός ανθρώπου, άλλο το αποτέλεσμα του άλλου. Σωστά. Εμείς σαν μελισσοκόμοι, πέρα από όλα τα άλλα τα προϊόντα τουλάχιστον, έχουμε ψηλά το κεφάλι γιατί βγάζουμε αγνά προϊόντα, καλά προϊόντα και τα μέλια μας είναι πολύ ωραία, γευστικότατα, βοηθάνε τον οργανισμό και τα υπόλοιπα προϊόντα και τώρα αυτό εδώ που βγάλαμε, το κερί δηλαδή, από αγνό μελισσοκέρι, που μόνο να το μυρίσει κάποιος, νομίζω ότι φτάνει, τον γεμίζει. Και φαντάζομαι όσο καίει κιόλας, η μυρωδιά αυτή, η ευωδία είναι ακόμα πιο έντονη. Αυτό. Νομίζω ότι λίγοι άνθρωποι έχουν έρθει σε επαφή με τέτοιο κερί και νομίζω λίγο μεγαλύτεροι άνθρωποι από τις δικές μας ηλικίες. Κύριε Θεοδωρίδη, απορία ερώτηση. Για μία έτσι, για ένα μικρό κεράκι, μία μικρή λαμπάδα, πόσος χρόνος απαιτείται? Για να το δημιουργήσουμε δεν απαιτείται πολύς χρόνος. Ναι. Είναι το να το κόψεις στο καλούπι. Είναι διάφορα στάδια. Είπαμε αρχικά να το κόψεις, μετά να το θερμαίνεις και να βάλεις το φυτίλι, να το πλάσεις και μετά να κολλήσεις αυτό εδώ. Όλο αυτό εδώ αν το πάρουμε για μια λαμπάδα να είναι γύρω στο 5-10 λεπτό, δηλαδή δεν είναι πολύ. Αλλά για να φτάσουμε να πάρουμε αυτό το κερί, αυτό είναι το σημαντικό. Σωστό. Εδώ πέρα χρειάζεται πάρα πολύ κόπος, πολύ χρόνος, πάρα πολλές εργατόρες. Για να φτάσουμε να πάρουμε αυτό το κερί. Είναι αυτό το μεράκι, κύριε Θεοδωρίδη. Τι να πούμε, ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά, να συνεχίσετε.
Είναι οι αξίες που πρεσβεύουν κάποιοι άνθρωποι και το γεγονός ότι σέβονται τον τόπο τους και μας κάνουν και νιώθουμε κι εμείς υπερήφανοι. Εγώ αυτό έχω να πω. Εύη. Εγώ ήθελα να πω ότι είναι πόσο όμορφο συνέστημα τώρα αυτές τις μέρες να πηγαίνει κάποιος με τη λαμπάδα του που την έχει επιλέξει, που την έχει έτσι. Έχει ιδιαίτερη σημασία εκείνη η βραδιά για όλους όσοι πάνε στην εκκλησία με ακριβώς, τη λαμπάδα του. Που κάτι συμβολίζει για αυτούς. Οπότε μια τέτοια λαμπάδα έχει και από τη μία τη δικιά σας τη δουλειά που είναι και πολύ δύσκολη, από την άλλη όμως και αυτή η αυθεντικότητα, αυτό Νίκο που ανέφερες και εσύ. Και αυτός που την δέχεται, σέβεται και την προσπάθεια του άλλου βέβαια. Τι να πούμε, κύριε Θοδωρίδη, με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλά να περνάτε με υγεία πάνω απ' όλα. Δική μας η χαρά, να είστε καλά. Λοιπόν,